Κατά τη διάρκεια τη Επανάσταση, οι Έλληνε προσπάθησαν να σχηματίσουν κεντρική διοίκηση για να συντονίσει τον αγώνα του. Πραγματοποίησαν έτσι εθνοσυνελεύσει και ψήφισαν συντάγματα για την πολιτική του οργάνωση. Πρώτη ερώτηση. Ποιοι οργανισμοί ανέλαβαν την οργάνωση με την έναρξη τη Επανάσταση. Με την έναρξη τη Επανάσταση του 1821, συγκροτήθηκαν τοπικέ κυβερνήσει ή αλλιώ τοπικοί οργανισμοί για την οργάνωση του αγώνα. Η Πελοπονησιακή Γερουσία στην Πελοπόννησο, η Γερουσία στη Δυτική Στερεά και ο Άριο Πάγο στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Επειδή όμω οι τοπικέ κυβερνήσει αδυνατούσαν να συντονίσουν συνολικά την Επανάσταση, κρίθηκε απαραίτητη η ύπαρξη κεντρική πολιτική διοίκηση. Δεύτερη ερώτηση. Τη γνωρίζετε για την πρώτη Εθνοσυνέλευση. Έτσι, τα τρία πρώτα χρόνια τη Επανάσταση πραγματοποιήθηκαν δύο Εθνοσυνελεύσει, με τη συμμετοχή παραστατών, αντιπροσώπων, από τι επαναστατημένε περιοχέ. Η πρώτη Εθνοσυνέλευση πραγματοποιήθηκε στην Επίδαυρο τον Δεκέμβριο του 1821. Κατά τη διάρκεια τη ψηφίστηκε για πρώτη φορά Σύνταγμα. Το πρώτο Σύνταγμα τη Επανάσταση, περισσότερο γνωστό ω Προσωρινό Πολίτευμα τη Ελλάδο, ήταν βασισμένο σε Αμερικανικά και Γαλλικά πρότυπα. Διακηρύχθηκε επίση η ανεξαρτησία των Ελλήνων και σχηματίστηκαν δύο σώματα, το Βουλευτικό και το Εκτελεστικό, για την άσκηση τη κεντρική διοίκηση. Πρωτεύουσα του νέου κράτου ορίστηκε η Κόρινθος. Οργανώθηκαν επίση υπουργεία και ρυθμίστηκε η απονομή δικαιοσύνη με διαφορετικό τρόπο από ό,τι συνέβαινε κατά την τουρκοκρατία. Παρά τα προβλήματα, το κράτο απέκτησε σταδιακά μια διοικητική δομή ανάλογη περίπου με τη σημερινή. Τρίτη ερώτηση. Τι αποφασίστηκε στη δεύτερη Εθνοσυνέλευση και ποια κόμματα δημιουργήθηκαν. Η δεύτερη Εθνοσυνέλευση, 1823, συνήλθε στο άστρο τη Αρκαδίας. Στην Εθνοσυνέλευση αυτή ψηφίστηκε νέο σύνταγμα και αποφασίστηκε να καταργηθούν τα τοπικά κέντρα εξουσία, προκειμένου να ενισχυθεί η κεντρική διοίκηση. Οι διαμάχε ανάμεσα στου προκρήτου και του στρατιωτικού για τον έλεγχο τη εξουσία οδήγησαν στη δημιουργία τριών πολιτικών κομμάτων, του Αγγλικού, που το υποστήριζαν ο Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο και οι Ιδραίοι, του Γαλλικού, με τον υπηρώτη γιατρό Ιωάννη Κολέτη και του Ρουμελιώτε και του Ρωσικού, υπό την επιρροή του Κολοκοτρόνη και των οπλαρχηγών τη Πελοπονίσου. Τέταρτη ερώτηση. Τη γνωρίζετε για την Τρίτη Εθνοσυνέλευση. Το 1827, καθώ οι πολιτικέ αντιπαραθέσει συνεχίζονταν και οι στρατιωτικέ επιχειρήσει βρίσκονταν σε κρίσιμο σημείο, συγκλήθηκε νέα Εθνοσυνέλευση στην Τριζίνα. Η Τρίτη Εθνοσυνέλευση ψήφισε καινούριο Σύνταγμα, δημοκρατικότερο από τα προηγούμενα και όρισε τον Αύπλιο πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτου. Ο Ιωάννης Καποδίστριας εκλέχθηκε κυβερνήτης τη Ελλάδα, ενώ για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των τουρκοαιγυπτιακών στρατευμάτων ορίστηκαν αρχηγοί των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων η Άγγλια αξιωματική Σε Ρίτσαρντ Τσόρτς στην Ξηρά και ο Λόρδος Τόμας Κόχραν στη θάλασσα.